Σήμερα ο ελληνικός λαός έγινε θεατής άλλης μιας παράστασης διχόνης και τοξικού λόγου από τους δύο συνήθεις πρωταγωνιστές, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. Ο πρώτος δίχως ίχνος γενναιότητας καταθέτει ένα νομοσχέδιο συγκάλυψης και εκ των υστέρων νομοποίησης των παράνομων ενεργειών της κυβέρνησής του. Από το «ελάτε να ενημερωθείτε στο αυτί», όπως μας έλεγαν, τώρα μας λένε ευθέως «ελάτε να ενημερωθείτε μετά από 3 χρόνια». Κάνει ό,τι μπορεί για να ξεπεράσει τον κάβο των εθνικών εκλογών, χωρίς να έχει μάθει ο ελληνικός λαός την απόλυτη αλήθεια για αυτή την νοσηρή υπόθεση. Όμως οι αποκαλύψεις συνεχίζονται. Οι New York Times δημοσιεύουν ότι το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε άδεια εξαγωγής του Predator της εταιρείας Intellexa στη Μαδαγασκάρη, μια ευρωπαϊκή λοιπόν χώρα που οφείλει να προστατεύει αταλάνδευτα τα ανθρώπινα δικαιώματα, εκτίθεται ανοίγοντας το δρόμο σε άλλες χώρες να χρησιμοποιούν τέτοια κακόβουλα λογισμικά σε βάρος των ελευθεριών των πολιτών τους. Όσο αφορά τον κύριο Τσίπρα, καλό θα ήταν να μας εξηγήσει πώς είναι δυνατόν επί των ημερών του η εμπλεκόμενη με το Predator εταιρεία, που ιδρύθηκε με λίγες χιλιάδες ευρώ, να υπογράφει συμβάσεις εκατομμυρίων ευρώ με το δημόσιο και μετά ο γιος του υπουργού που τις υπέγραφε να προσλαμβάνεται εκεί. Κανείς δεν απαντά καθαρά σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Μόνο τους εργαλείο ο συμψηφισμός και ο συναγωνισμός βεβαίως για το ποιος είναι χειρότερος από τον άλλον στην υπονόμευση των θεσμών. Ο ελληνικός λαός αξίζει περισσότερα. Και από αυτά που του πρόσφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, αλλά και από αυτά που του προσφέρει σήμερα η Νέα Δημοκρατία.